Το τεσσαρακονθήμερο ιερό μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Κοζάνης Αμβροσίου τελέστηκε σήμερα στην Κοζάνη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Της θείας λειτουργίας και του ιερού μνημοσύνου προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, πλαισιούμενος από ιερείς της Μητροπόλεως Κοζάνης, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και ευσεβών πιστών. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης μίλησε για την προσωπικότητα του προκατόχου του, αλλά και για τον ιδιαίτερο τρόπο που διαπείμανε την ιστορική Μητρόπολη της Δυτικής Μακεδονίας. Και κάνουμε τούτο όχι από ένα τυπικό χρέος, αλλά διότι είμαστε η Εκκλησία, ή μάλλον η ποιμένουσα Εκκλησία, η διακονούσα το μυστήριο της ζωής και σωτηρίας, που είναι η εν ουρανίες Εκκλησία, αυτή που απεκαλύφθη και απεκαλύπτεται δια συμβόλων, δια στοιχείων, στην Παλαιά Διαθήκη. Και εν συνεχεία, δια της αρχόσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος κατεβαίνει στη γη για να συστήσει τον Πατέρα μου. Πόσο εμφαντικότατα το λέγει τούτο όταν συνέστησε το μυστήριο της ζωής και σωτηρίας λίγο πριν ή παραδώσει τον εαυτό του εις το Σταυροθύναν, εκεί στο ανώγιο το μέγετο εστρωμένον, λάβετε, φάγετε, πίεταξε αυτού πάντες, αυτό είναι το αίμα μου και το σώμα μου, εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιο. Στην μακαρία ζωή παρασύρθη άνθρωπε, εις την κατάβαση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει.